Πόπι, επίσης καλή εβδομάδα. Τι θα δούμε, λοιπόν. Έχουμε μεταβολή του καιρού. Δεν θα αφορά τόσο τη θερμοκρασία όσο τις βροχές. Mm-hmm. Ένα καλό φθινοπορεινό σύστημα, θα έλεγα. Τοπικές συννεφιές, λοιπόν, αυτή την ώρα στη χώρα μας. Έτσι, από το μεσημέρι και περίπου και μετά, οι βροχές στη Δυτική Ελλάδα θα ενταθούν. Μέχρι το βράδυ θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα, εκτός ίσως από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, που θα βρέξει τη νύχτα προς την Τρίτη. Άρα, μιλάμε για μια βροχερή μέρα από το μεσημέρι και μετά. Επίσης, οι άνεμοι στο Ιόνιο αυτή την ώρα στα 6 με 7 μποφόρ. Αργά το απόγευμα προς το βράδυ ενισχύονται στο Βόρειο Ιόνιο, η ένταση τους θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. 4 με 5 στο Αιγαίο, το Αιγαίο δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Μάλιστα. Και η θερμοκρασία είναι αυτό που σου έλεγα, ότι δεν έχει ιδιαίτερη πτώση. 20 με 21 βαθμούς δυτικά και Αιγαίο, 17 με 18 στην υπόλοιπη χώρα. Ανεκτή, θα έλεγα, θερμοκρασία, τουλάχιστον για αυτή την εποχή. Λίγες μέρες ακόμα δηλαδή. Νομίζω ότι όλη η εβδομάδα θα βγει έτσι. Στην Αττική πιστεύω ότι θα βρέξει αργά το απόγευμα. Καταιγίδες ή κανονικές βροχές? Βροχή σήμερα, καταιγίδες αύριο. Δηλαδή αύριο είναι το περισσότερο. Κατά διαστήματα θα έχουμε και φαίνεται να έχει και έντονες βροχές αύριο, κάποιες ώρες της ημέρας. Αλλά φαίνεται ότι γενικά θα είναι ένας βροχερός καιρός. Θα φτάσει η γαλότσα ή θα πρέπει να πάρουμε και πλωτό μέσο για να βροχηθούμε? Νομίζω η γαλότσα θα φτάσει. Η γαλότσα αρκεί, εντάξει. Πιτσεράδα, γαλότσα, ξέρετε. Έτσι, όλα αυτά, ναι. Οι μηχανές, προσοχή και όλα τα σχετικά. 19 βαθμούς το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη βράδυ περιμένουμε βροχή εκεί σήμερα και αύριο μια βροχερή μέρα. 16 Μάλιστα. βαθμούς θερμοκρασία. Και να σου πω επίσης, Πόπη, ότι αυτός ο καιρός θα συνεχιστεί, ο βροχερός καιρός, Τρίτη και Τετάρτη, και την Πέμπτη πια δείχνει να βελτιώνεται. Πολύ σε ευχαριστούμε.